Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα θα ανακοινωθούν τα ονόματα των 35 υποψηφίων για τις ευρωεκλογές που αναδύθηκαν μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών εκλογών. Ναι. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί ικανοποίηση γιατί ψήφισαν 63.000 άτομα. Οι 57.000 εξ αυτών είναι μέλη, ενώ γράφτηκαν και 6.000 φίλοι στο κόμμα. Με ανάρτησή του, μάλιστα, ο κ. Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην διαδικασία, δηλώνοντας πως δεν περίμενε ούτε ο ίδιος τόσο μεγάλη συμμετοχή. Τόσο μαζική συμμετοχή. Οι υπόλοιπες θέσεις στο ευρωψηφοδέλτιο θα καταληφθούν από τους δύο νυν ευρωβουλευτές, τον κύριο Αρβανίτη και την κυρία Κουντουρά, και άλλα 5 πρόσωπα που θα επιλέξει. Θα τα ανακοινώσει ο κύριος Κασελάκης. Ποιοι πρότευσαν τώρα εχθές τις προκριματικές? Έχουμε μία πρώτη εικόνα από την Σταυροδοσία, χωρίς όμως να είναι η τελική. Με κάθε επιφύλαξη, λοιπόν, προκύπτει ότι τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ο Νικόλαος Φαραντούρης. Εδώ είναι ο Νίκος Παπάς, αλλά είναι ο λάθος Νίκος Παπάς. Αυτός είναι ο βουλευτής. Είναι ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παπάς. Ναι. Είναι και εκείνος μεταξύ των πρώτων, όπως φαίνεται. Ξεχωρίζουν όμως και υποψηφιότητες των Γιώργου Τσίπρα και Δημήτρη Παπανότα. Και έχουμε και ανά την Ελλάδα κάποιους υποψηφίους που ξεχωρίζουν. Στη Δυτική Ελλάδα, να σημειώσω την υποψηφιότητα του κυρίου Κουρουμπλή. Και στην Κεντρική Μακεδονία φαίνεται πως η Δώρα Βιέρη και η κυρία Δώρα Τσαμπάζη είναι ανάμεσα στις πρωτιές.